Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για όλα και για την ευκαιρία που μας δίνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα, τις σκέψεις, τις απορίες, τις γνώμες τις οποίες μας αποστέλλετε και ευχαριστούμε το Θεό για σας, μας αποστέλλετε στην με email στη διεύθυνση που αναγράφετε τώρα στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι δεν διεκδικούμε και δεν διεκδικήσαμε ποτέ την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε θεωρήσαμε και θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε διδάσκαλοι ή καθηγητές, αλλά ούτε θεολόγοι, αλλά μόνο μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου με τη χάρη του Χριστού μαθητεύουμε μαζί σας, μαζί με όλους εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού, έχοντας διδάσκαλό μας τον Ιησού Χριστό και καθηγητή μας τον Ιησού Χριστό, κάτω από το βλέμμα και την αγάπη του Πατέρα μας του Ουράνιου. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με τον Βλαδίμηρο, ο οποίος γράφει. Καταρχάς οφείλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, η οποία λύνει τις απορίες των πιστών και είναι επικοδομητική για την Εκκλησία. Εγώ λοιπόν έχω να κάνω μια ερώτηση που με βασανίζει εδώ και αρκετό καιρό. Στην επιστολή προς Κορινθίους 11 κεφάλαιο και 5 εδάφιο διαβάζουμε ότι «Πάσα δε γινή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλή να σκεπεί, κατεσχύνει την κεφαλή εαυτής, διότι εν και το αυτό είναι με την εξερισμένη». Λίγο αργότερα όμως το 15 εδάφιο γράφει το παρακάτω. «Γινή δε, αν έχει κόμη, είναι δόξα εις αυτήν, διότι η κόμη εδόθη σε αυτήν αντικαλήματος». Μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αντίθεση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρεξήγηση με αποτέλεσμα κάποιοι να θεωρούν ότι δεν είναι υποχρεωτική χρήση του καλήματος κατά τη λατρεία. Ναι, αγαπητέ Βλαδίμηρε, με τη χάρη του Χριστού, θα διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως μας είπες, από το ΙΑ κεφάλαιο της της επιστολής του Αποστόλου Παύλου πρώτης προς Κορινθίους και διαβάζω στο 5 εδάφιο. «Πάσα δε γινή προσευχομένη προφητεύουσα με την κεφαλή ασκεπή κατεσχύνει την κεφαλή αυτής διότι είναι εν και το αυτό με την εξερισμένη. Επειδή αν δεν καλύπτεται η γυναίκα ας κουρεύσει και τα μαλλιά αυτής. Αλλά αν είναι σχρόνη στη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά αυτής, να ξυρίζεται, τότε ας καλύπτεται». Μάλιστα το κείμενο μιλάει για κατακαλύπτεται και για κατακάλυμα. Είναι λοιπόν βέβαιον, μέσα από το Λόγο του Θεού, και δεν έχουμε καμία αμφιβολία σε αυτό, έτσι τουλάχιστον όπως είναι γραμμένο, ότι κάθε μία γυναίκα, όχι παντρεμένη, απάντρευτη, δεν έχει σημασία, πάσα γυνή, κάθε γυναίκα, οποιασδήποτε ηλικία και να είναι, μικρή, μεγάλη, γερόντισα, παντρεμένη, ανήπαντρη, όποια γυναίκα, όταν προσεύχεται ή προφητεύει, θα πρέπει να κατακαλύπτει την κεφαλή της με ένα μαντίλι, με ένα κατακάλυμα, γιατί εάν δεν το κάνει αυτό, λέει η Γραφή, τότε είναι ίδιο σαν να είναι ξυρισμένη, που τότε οι ξυρισμένες ήταν οι πόρνες που ήταν μεγάλη ντροπή. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Αν όμως δεν κατακαλύπτεται, τότε ας κουρεύσει και τα μαλλιά της ή ας ξυρίζεται. Εάν όμως είναι εσχρόν εις τη γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά αυτής ή να ξυρίζεται, τότε ας κατακαλύπτεται. Άρα λοιπόν, σε αυτό το εδάφιο δεν αφήνεται καμία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κανένα κενό,
ότι η γυναίκα όταν όμως μόνο προσεύχεται ή προφητεύει, θα πρέπει να κατακαλύπτει την κεφαλή της. Θα πρέπει να μην προσεύχεται και να μην προφητεύει με ασκεπή την κεφαλή. Στο 13 όμως εδάφιο μας δείχνει μια άλλη εικόνα την οποία θα τη δούμε. Λέγει λοιπόν από το 13 εδάφιο στο ίδιο κεφάλαιο. Κρίνατε εσείς καθεαυτούς, κρίνετε μόνοι σας. Είναι πρέπον η γυναίκα να προσεύχεται εις τον Θεό να ασκεπείς, ύστερα από όσα σας είπα. Είναι πρέπον, είναι λογικό ενώπιον του Θεού. Και προχωράει στην εξήγηση. Ή ούτε αυτή η φύση δεν θα σας διδάσκει ότι ο ανήρ μεν αν έχει κόμη είναι σε αυτόν ατιμία. Αν δηλαδή ο άντρας έχει μακριά μαλλιά, είναι σε αυτόν ατιμία. Και ολοκληρώνει. Η γυναίκα όμως αν έχει κόμη είναι δόξα σε αυτήν. Διότι η κόμη εδόθη σε αυτήν αντί παρεβολέως. Η μεγάλη διαφορά που θα σου λύσει την απορία σου, αγαπητέ Βλαδίμηρε και αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι ότι τώρα, στο 13, στο 14 και στο 15 εδάφιο, δεν μιλάει για προσευχομένη προφητεύουσα, μιλάει για τη φυσική ζωή της γυναικός. Στη φυσική λοιπόν ζωή της γυναικός και του άντρος, ο άντρας αν έχει μακριά μαλλιά, στην καθημερινότητα, αν έχει μακριά μαλλιά, σε αυτό είναι ατιμία. Εάν η γυναίκα έχει πολλά μαλλιά, σε αυτήν είναι δόξα. Και η κόμη, τα μακριά μαλλιά, η δόξα της, εδόθη αντί πορευολέως για να μην γυρίζει η γυναίκα χωρίς μαλλιά. Γιατί όταν μια γυναίκα δεν έχει μαλλιά, για μια απίθανη, μάλλον πολύ μικρή πιθανότητα αιτίας, για κάποια αιτία σπάνια και δεν έχει μαλλιά, η γυναίκα δεν γυρίζει όπως ο άντρας χωρίς μαλλιά καραβλός, αλλά η γυναίκα φοράει περιβολέα, όχι καλύματος που το εξηγεί εδώ η μετάφραση του Βάμβα, ή κατακαλύματος όπως λέγει στην περίπτωση που η γυναίκα προσεύχεται ή προφητεύει που πρέπει να φοράει κατακάλυμα, αλλά μιλάει στη φυσική ζωή της γυναίκας, ότι η γυναίκα καραφλή έξω δεν γυρίζει. Χωρίς μαλλιά δεν γυρίζει, αλλά καλύπτει, βάζει περιβολέα. Άρα λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση που πρέπει να φοράει κατακάλυμα η γυναίκα είναι μόνο όταν προσεύχεται ή προφητεύει. Στη δεύτερη περίπτωση που λες αδερφέ Βλαδίμηρε είναι στη φυσική καθημερινή ζωή της γυναίκας που η κόμη της γυναικός είναι δόξα σε αυτήν, όσο πιο πολλά και ωραία και μακριά μαλλιά έχει τόσο πιο ένδοξη είναι η γυναίκα. Αν όμως για κάποια αιτία δεν έχει μαλλιά τότε φοράει περιβολέα. Στην καθημερινή, στη φυσική της ζωή, όχι στις ώρες ή τις στιγμές που προσεύχεται ή προφητεύει. Έχω την εντύπωση, αγαπητέ Βλαδίμηρε, ότι ο Λόγος του Θεού δεν αφήνει τόπο για παρεξηγήσεις. Ιδίως όταν το καταλάβουμε τι λέει και τι μας διερμηνεύει. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά στην ερώτησή σου, αγαπητέ Βλαδίμηρε, η περίπτωση όπως γράφεις στο 5ο εδάφιο του 11ου κεφαλαίου μιλάει καθαρά για τη γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει που πρέπει να φοράει κατακάλυμα, γιατί αν δεν φοράει τότε ας ξυρίζεται, αλλά αν είναι σχρόν να ξυρίζεται και να κουρεύει τα μαλλιά της τότε ας φοράει κατακάλυμα όταν προσεύχεται ή προφητεύει. Στο 15 εδάφιο που μας λες παρακάτω, που γράφει ότι η γυναίκα αν έχει κόμη είναι δόξα εις αυτήν, διότι κόμη εδόθη εις αυτήν αντί περιβολέως. Αυτό είναι στη φυσική ζωή της γυναίκας, στην καθημερινότητά της, όχι δηλαδή όταν προφητεύει ή προσεύχεται, όπου η κόμη εδόθη, από τη φύση λέει η Γραφή, η φύση δεν σας διδάσκει, λέει ο Απόστολος Παύλος, από τη φύση εδόθη στη γυναίκα να έχει μαλλιά και πλούσια μαλλιά, εδόθη αντί περιβολέως. Αντί δηλαδή να καλύπτει καθώς πρέπει, δηλαδή να μην είναι πάλι ξυρισμένη στη φυσική της ζωή, της έχει δώσει ο Κύριος τα μαλλιά της, όπου τα μαλλιά της γυναίκας είναι η δόξα της. Αυτά λοιπόν αγαπητοί φίλοι και φίλες για το ερώτημα του μαντιλιού ή του καλύματος ή του περιβολέως. Θα συνεχίσουμε με την επόμενη μας ερώτηση. Διαβάζω. Γεια σας, είμαι ο Πάκος από τη Μακεδονία. Ερώτηση πρώτη. Θα ήθελα να μου πείτε αν στην αρπαγή της Εκκλησίας θα αρπαχτούν όσοι δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Ερώτηση δεύτερη. Αν είναι σωστό να γίνεται η διδασκαλία,
από την Παλαιά Διαθήκη, καθώς ο Κύριος μας άφησε Διαθήκη Νέα. Θα αρχίσω από τη δεύτερη σου ερώτηση, αγαπητέ Πάκο, δηλαδή αν είναι σωστό να γίνεται η διδασκαλία από την Παλαιά Διαθήκη, καθώς ο Κύριος μας άφησε Διαθήκη Νέα. Είναι γραμμένο και όπως λέει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι όλη η γραφή, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην τελευταία επιστολή που έγραψε στη ζωή του, στην επιστολή τη δεύτερη προς τον Τιμόθεο, ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθρωση, προς εκπαίδευση, την μεταπίστεω, την μετά της δικαιοσύνης, για να είναι άρτιος ο άνθρωπος του Θεού, κατηρτισμένος εις πανέργων αγαθών. Όταν μιλάει εδώ λοιπόν για τη γραφή, εννοεί για την Παλαιά Διαθήκη, έχει γραφτεί το 65-66 μετά Χριστό αυτή η επιστολή, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί σαν γραφή η Καινή Διαθήκη, γιατί ακόμη γράφονται επιστολές και οι επιστολές πολλές έχουν γραφτεί και μετά από την τελευταία επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπως είναι το Ευαγγέλιο του Ιωάννου και η επιστολή πρώτη, δεύτερη και τρίτη του Ιωάννου και η Αποκάλυψη. Όμως, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι η παλαιά, στην ερώτησή σου, εάν πρέπει να έχουμε διδασκαλία και να γίνεται διδασκαλία από την Παλαιά Διαθήκη. Η απάντηση είναι επιβάλλεται. Εάν δούμε όλες τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, μα σε όλες τις επιστολές του Απόστολος Παύλος, αναφέρεται στα κηρύγματά του, θα έλεγα, γιατί οι επιστολές κηρύγματα στην πραγματικότητα και διδασκαλία είναι, αναφέρεται, κάνει αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί ο χριστιανισμός χωρίς την Παλαιά Διαθήκη δεν γίνεται αντιληπτός. Όπως και η Παλαιά Διαθήκη χωρίς το πνεύμα της Καινής Διαθήκης δεν μπορεί να μας διδάξει. Για να γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι, η Παλαιά Διαθήκη είναι τελείως διαφορετική, μάλλον η διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι τελείως διαφορετική από τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Και ιδιαίτερα ο στόχος, ο σκοπός της. Διαβάζω λοιπόν ξανά. Όλη η γραφή, διαβάζω από τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τρίτο κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Όλη η γραφή, Παλαιά Διαθήκη, είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, δηλαδή μέσα από την Παλαιά Διαθήκη μας διδάσκει ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου, ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, προς διδασκαλία, προς έλεγχο, να ελέγξει την κατάσταση, να μας ελέγξει, προς επανόρθωση, προς διόρθωση, προς εκπαίδευση, άρα μας διδάσκει ο Θεός μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, μας ελέγχει ο Θεός μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, μας διορθώνει ο Θεός μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και μας εκπαιδεύει ο Θεός μέσα από την Παλαιά Διαθήκη με τη δικαιοσύνη Του, ώστε ο άνθρωπος να γίνεται άρτιος ενώπιον του Θεού, κατηρτισμένος πλέον εις πανέργων αγαθών. Και όπως είπα και επαναλαμβάνω, σε όλες τις επιστολές, ή τουλάχιστον στις περισσότερες, αναφέρονται όλοι οι συγγραφείς, αναφέρονται σε χαρακτηριστικά της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Απόστολος Παύλος κατ' εξακολούθηση, και ο Απόστολος Πέτρος, και ο Ιωάκωβος, και ο Ιούδας, τώρα που τα σκέφτομαι, και ο Ιωάννης. Εν ειρήσει το παρόδο, 7 είναι οι συγγραφείς που έγραψαν την Καινή Διαθήκη. Αυτοί είναι ο Ματθαίος πρώτος, ο Λουκάς δεύτερος, ο Ιωάννης τρίτος, ο Ιάκωβος τέταρτος, ο Πέτρος πέμπτος, ο Ιούδας έκτος και ο Απόστολος Παύλος έβδομος. Ο Μάρκος, που έγραψε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το έγραψε καθ' υπαγόρευση του Αποστόλου Πέτρου. Και οι 7 αυτοί οι Ευαγγελιστές που περιέγραψαν και έγραψαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αναφέρονται, κάνουν αναφορές, άλλοι πολύ περισσότερο και άλλοι λιγότερο, στην Παλαιά Διαθήκη. Εάν αυτοί λοιπόν για να γράψουν την Καινή Διαθήκη έκαναν αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη, ποιοι είμαστε εμείς που θα πούμε ότι δεν θα κάνουμε αναφορές από την Παλαιά Διαθήκη? Άλλωστε, οι πατέρες της πίστεως ήταν ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, που είναι αυτοί μέσα από τους οποίους ήρθε ο Χριστός.
Στη συνέχεια Δαβίδ, που είναι ο Υιός του Ιησού Χριστού, Υιός Δαβίδ είναι ο Χριστός. Μην πούμε βέβαια και για τον Αδάμ και για όλους αυτούς τους αρχικούς πατέρες της δημιουργίας, ακόμη και για τον Κάιν και για τον Άβελ, πώς δεν θα αναφερθούμε. Απαραίτητη είναι λοιπόν η διδασκαλία στην Καινή Διαθήκη, στα χρόνια της Καινής Διαθήκης, στην Εκκλησία του Χριστού, απαραίτητη είναι η αναφορά και η διδασκαλία μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Εάν δεν γνωρίσουμε την Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε το έργο του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Αλλά και αν δεν έχουμε το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τα μηνύματα της αιώνιας ζωής μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο, απολύτως απαραίτητο, να διδασκόμεθα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί όπως είπαμε ο Θεός μέσα από την Παλαιά Διαθήκη μας ελέγχει, μας διδάσκει, μας ελέγχει, μας διορθώνει, μας εκπαιδεύει για να είμαστε τέλειοι, άρτιοι άνθρωποι του Θεού, κατηρτισμένοι εις πάνε έργων αγαθών. Όμως το κήρυγμα του Ευαγγελίου μέσα από την Καινή Διαθήκη, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη, κεφάλαιο Ιωτα Έψιλον, 15 κεφάλαιο. «Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιον», λέει ο Απόστολος Παύλος, «το οποίον εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και εσείς παραλάβατε και στο οποίο Ευαγγέλιο στέκεστε, δια του οποίου Ευαγγελίου και σώζεστε, όχι μόνο σωθήκατε, αλλά συνεχίζετε να είστε σεσωσμένοι μέχρι την τελευταία μέρα, με ποιο τρόπο σας το εκήρυξα αυτό και σώζεστε αν το φυλάτετε αυτό, εκτός και αν επιστέψετε ματέως». Άρα λοιπόν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν είναι προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση και προς εκπαίδευση, αλλά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι προς σωτηρία. Γιατί με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σώζεται ο άνθρωπος και συνεχίζει να παραμένει σεσωσμένος, διατηρεί τη σωτηρία του, εάν περπατάει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν τελείως διαφορετικά πράγματα η διδασκαλία και το κήρυγμα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, που είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος και είναι γεγραμμένο, λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό και δεν δύναται να αναιρεθεί η Παλαιά Διαθήκη, αλλά και τελείως διαφορετικό είναι και το κήρυγμα και η διδασκαλία μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι προς σωτηρία και προς διατήρηση της σωτηρίας και προς αιώνιο ζωή. Αυτή είναι η δεύτερη σου ερώτηση. Τώρα να πάμε στην πρώτη, αγαπητέ φίλε, από τη Μακεδονία. Θα ήθελα να μου πείτε για την αρπαγή της Εκκλησίας, αν θα αρπαχτούν όσοι δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Ναι, αγαπητέ μου, να πάμε πρώτα στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Είναι η επιστολή αυτή που αναφέρεται η αρπαγή της Εκκλησίας. Διαβάζω λοιπόν από το 4ο κεφάλαιο και το 15 εδάφιο. «Διότι τούτο σας λέγομεν, δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από τον ουρανό, πρώτον με κέλευσμα, δεύτερον με φωνή και αρχαγγέλου και τέλος με σάλπιγγα Θεού. Και τότε οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι και ύστερα εμείς ταυτόχρονα, οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θα αρπαχθούμε με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και έτσι θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο». Άρα λοιπόν η αρπαγή είναι μόνο της Εκκλησίας, γιατί οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι και ταυτόχρονα εμείς οι χριστιανοί που είμαστε έτοιμοι, ζώντες, θα μεταμορφωθούμε και θα αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Το πρώτο λοιπόν, η αρπαγή της Εκκλησίας αφορά μόνο την Εκκλησία. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν είναι στιγμιαία.
είναι μια διαδικασία η αρπαγή της Εκκλησίας. Θα έρθει ο Κύριος πρώτον με κέλευσμα, δεύτερον με φωνή Αρχαγγέλου και τρίτον με σάλπιγγα Θεού. Ο Απόστολος Παύλος επίσης στην επιστολή του προς Κορινθίους ΙΕ κεφάλαιο και 51 εδάφιο περιγράφει πάλι την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά μόνο ως προς το τρίτο σκέλος, δηλαδή όχι ως προς το κέλεσμα, ούτε ως προς τη φωνή του Αρχαγγέλου, αλλά ως προς τη σάλπιγγα του Θεού, και διαβάζω. «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλουμε κοιμηθεί, δεν θα πεθάνουμε. Όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε». Τώρα μιλάει για τη μεταμόρφωση στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, ενώ μιλάει για την αρπαγή στην επιστολή του προς Θεσσαλονικείς. Για να δούμε τη μεταμόρφωση. «Θέλουμε να μεταμορφωθεί εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγη, διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουν συναναστηθεί άφθαρτοι, και εμείς θέλουμε να μεταμορφωθεί». Αλλά μιλάει για τη μεταμόρφωση στην τελευταία σάλπιγγα του Θεού, και προσοχή, δεν έχει καμία σχέση με τις σάλπιγγες των αγγέλων στην Αποκάλυψη. Γιατί η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, πριν την εφταετία του Αντιχρίστου, όπως φαίνεται πάρα πολύ καθαρά, και θα το δούμε και αυτό επί τη ευκαιρία μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς στη δεύτερη. Αλλά όπως ας δούμε, ας συνεχίσουμε για την αρπαγή. Η αρπαγή λοιπόν είναι μια διαδικασία που κάποια στιγμή ακούγεται το κέλευσμα, το κάλεσμα, στη συνέχεια ακούγεται η φωνή του Αρχαγγέλου και τέλος ακούγεται η σάλπικα, που εκείνη τη στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού, εν μια στιγμή, εν τη εσχάτη σάλπικη του Θεού, εμείς θα μεταμορφωθούμε και οι νεκροί θα αναστηθούν. Άλλο λοιπόν είναι η αρπαγή της Εκκλησίας και άλλο είναι η μεταμόρφωση, που είναι το τρίτο στάδιο της αρπαγής της Εκκλησίας. Πολύ ωραία το περιγράφει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αυτό το χαρακτηριστικό στην παραβολή των 10 παρθένων. Και να το διαβάσω. Είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον το 25 κεφάλαιο. Περιγράφει πάρα πολύ ωραία την αρπαγή της Εκκλησίας. «Τότε θέλει ομοιωθεί η Βασιλεία των Ουρανών με 10 παρθένους, ήτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών εξήλθουν εις απάντησιν του Κυρίου». Παρθένες είναι οι σεσωσμένοι, οι αναγεννημένοι. Έτσι στο τέλος θα φτάσουμε στην ερώτησή σου. Ποιοι από τους αναγεννημένους θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας? «Πέντε εξ αυτών όμως ήσαν φρόνιμοι». Και ο Θεός το ξέρει, ήδη δεν το ξέρουν. Οι ίδιες παρθένες δεν το ξέρουν. «Και πέντε ήσαν μωρέ». Ο Θεός ξέρει ποιες είναι φρόνιμες και ποιες είναι μωρές. «Οι οποίες μωρές, αφού έλαβαν τις λαμπάδες αυτών, δεν έλαβαν μαζί τους λάδι». Η λαμπάδα ήταν στην εποχή εκείνη ένα λιχνάρι που έβαζαν λάδι, ήταν και το λινάριο, το ανάβανε και διατηρεί το αναμένο, παίρνοντας το λινάρι λάδι για να διατηρήσει τη φωτιά. Αυτές λοιπόν πήρανε τις λαμπάδες τους, πήρανε τα λιχνάρια τους, βάλανε, υπήρχε λάδι μέσα στο λιχνάρι και ήταν αναμένο. Και ποια είναι η διαφορά της φρόνιμης από τις μωρές, των φρονίμων από των μωρών? Είναι οι μεν φρόνιμες πήρανε και ένα άλλο κουτί με λάδι μαζί τους, μην τυχόν και τελειώσει το λάδι που είναι μέσα στο λιχνάρι, ενώ οι μωρές δεν σκέφτηκαν φρονίμως να εξασφαλίσουν τη διατήρηση το λαμπάδο τους αναμένων και στην περίπτωση της αργοπορίας, αν αργούσε ο νυμφίος να έρθει εκ του γάμου. Και πράγματι, οι μωρές δεν πήρανε λάδι μαζί τους με θεαυτόν σε ένα άλλο δοχείο, οι φρόνιμες όμως πήρανε λάδι μαζί τους. Και επειδή ο νυμφίος ευράδυνε, δηλαδή τον περιμένανε να έρθει νωρίτερα, αλλά ευράδυνε, και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος λέει, μη θεωρήσετε ότι είναι βραδύτητα το ότι
καθυστερεί ο Θεός όπως μερικοί λένε, αλλά μακροθυμεί ο Θεός δι' μας, είναι μακροθυμία του Θεού για μας, για να σωθούμε όλοι, περιμένει δηλαδή, μακροθυμεί, καθυστερεί ο Θεός στα όρια του Λόγου Του, δεν θα ξεπεράσει τα όρια του Λόγου Του, και μάλιστα τα όρια του Λόγου Του περιγράφονται, δεν θα παρέλθει γενεάφτη, ο Ιησού γίνωσε πάντα ταύτα. Καθυστερεί λοιπόν ο Κύριος μέχρι την τελευταία στιγμή, μην τυχόν μετανοήσουν όσο γίνεται περισσότερο και όλοι μας, για να είμαστε έτοιμοι εκείνη τη στιγμή για την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο νυμφίος λοιπόν ευράδυνε, ενίσταξαν άπασε και εκοιμώντο. Αυτό δεν είναι πνευματικός ύπνος, αυτό είναι αυτό που λέει η Γραφή, καθινόραν δεν στοχάζεστε. Τότε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, τότε θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, τότε θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού. Καθήν ώρα δεν στοχάζεστε. Που σημαίνει αυτή τη στιγμή έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας, πολλά πράγματα στο μυαλό μας, από την εκπομπή, από τη ζωή μας, από τις οικογένειές μας, από τις δουλειές μας, και όταν σκεφτόμαστε λέμε ο Κύριος έρχεται. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε στο μυαλό μας, δεν το στοχαζόμαθα. Αυτός ο ύπνος του μη στοχασμού έπιασε άπασε, άπασας όλες τις παρθένες. Και συνεχίζει. Εν το μέσο δε της νυχτός, όταν δηλαδή η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, έγινε κραυγή, να το κέλευσμα, έγινε φωνή αρχαγγέλου, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού, τότε με την κραυγή, με το κέλευσμα και με τη φωνή, εσηκώθησαν, κατάλαβαν όλες οι παρθένες ότι γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας. Και εκόσμησαν, προσπαθούσαν να ετοιμάσουν τις λαμπάδες τους, τη σωτηρία τους δηλαδή. Όσες δεν είχαν λάδι, δεν μπορούσαν να τις ξανανάψουν. Και το λέει και η μωρέ είπαν προς τα σφρονίμους, δώστε σε εμάς εκ το δικό σας το λάδι, γιατί οι λαμπάδες μας σβήνονται. Δεν είχαν πάρει μαζί τους λάδι να γεμίσουνε για να μην σβήσουν οι λαμπάδες. Πέρασε η ώρα, κοιμήθηκαν, δεν το κατάλαβαν. Το λάδι τέλειωσε. Και όταν ακούστηκε το κέλευσμα και η φωνή του Αρχαγγέλου, τότε αυτές δεν ήταν έτοιμες, γιατί οι λαμπάδες τους έσβηναν. Όμως οι φρόνιμες που είχαν λάδι τις γέμισαν και ξαναπήρε φωτιά η λαμπάδα τους. Απεκρίθησαν δε οι φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις εμάς και εις εσάς, όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενδο δε απήργο το δι' αγοράσωσιν, ήλθε ο νυμφίος και έτοιμη εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και εκλείστη θύρα. Ύστερα δε έρχονται και οι λοιπέ πέντε, μωρέ παρθένε, λέγουσε κύριε, κύριε, άνοιξον εις εμάς. Ο δε αποκριθής είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, ολοκληρώνει ο Κύριός μας, διότι δεν εξεύρεται την ώρα, δεν εξεύρεται την ημέρα, ούτε την ώρα, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Οι μωρές λοιπόν έτρεξαν να πάνε να βρουν λάδι, αλλά ώσπου να βρουν και νυχτιάτικα, γύρισαν, αλλά η πόρτα είχε κλείσει. Και όταν είπαν άνοιξε και σε εμάς, ήταν αργά πια, ο Κύριος τους είπε, αληθώς σας λέω, δεν σας γνωρίζω. Δεν σας γνωρίζω γιατί δεν ήσασταν έτοιμες, το θέμα είναι η ετοιμασία εκείνης της ώρας, εκείνης της στιγμής που θα ακουστεί η σάλπιγγα. Είπαμε λοιπόν ότι η αρπαγή της Εκκλησίας είναι μια διαδικασία που όλοι οι πιστοί θα την καταλάβουν. Αυτό το διάστημα από το κέλευσμα μέχρι τη σάλπιγγα θα είναι τόσο μικρό που όσοι δεν είναι έτοιμοι δεν θα προλάβουν να εισέλθουν μέσα. Αλλά και τόσο μεγάλο ώστε όσοι είναι έτοιμοι θα μπορούν και θα εισέλθουν μέσα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να είναι έτοιμος ο άνθρωπος. Θέλω όμως να δούμε ακριβώς πώς το περιέγραψε το ίδιο πράγμα της αρπαγής της Εκκλησίας και ο Κύριός μας το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Διαβάζω λοιπόν από το 30 εδάφιο του Ιώτα Ζήτα κεφαλαίου, 17 κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και 30 εδάφιο. «Ως αυτός θελείστε, καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί.
Κατ' εκείνη την ημέρα, ως της ευρεθεί επί του δέματος, επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβίδει αναλάβει αυτά, και ως της εν το αγρό μοίως ας μη επιστρέψει στα οπίσω. Άρα θα υπάρχει χρόνος που ο άνθρωπος ή θα σκεφτεί να κατεβεί για να λάβει τα σκεύη αυτού εν τη οικία εάν είναι στο δώμα, ή κατά τον ίδιο τρόπο θα σκεφτεί αν είναι στον αγρό να επιστρέψει προς τα οπίσω, ή αν είναι έτοιμος, αντί να σκεφτεί να πάει στα υπάρχοντά του, θα σκεφτεί να στρέψει το βλέμμα του στον ουρανό, να προσευχηθεί και κατά τη γνώμη μας να πληστεί Πνεύματος Αγίου, ώστε δια της πληρώσεως του Πνεύματος του Αγίου να ετοιμαστεί άμεσα έγκαιρα και να φύγει για τον ουρανό. Άρα λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας? Ο Λόγος του Θεού, και πρέπει να σταθούμε στο Λόγο του Θεού, μας λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, καθαρά θα τολμούσα να πω, ξεκάθαρα, στο κεφάλαιο 3 και στο εδάφιο 3, αληθώς απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, αληθώς αληθώς συλλέγω, εάν της δε γεννηθεί άνωθεν, δε δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού. Και συνεχίζει το 5 εδάφιο, αληθώς αληθώς συλλέγω, αν της δε γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δε δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Η πρώτη προϋπόθεση λοιπόν για να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού είναι η αναγέννηση, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όσοι παρέλαβον τον Ιησούν Χριστόν, εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν στέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Άρα λοιπόν όσοι δέχονται, όσοι παραλαμβάνουν τον Ιησού Χριστό, σε αυτούς δίνει εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Όχι είναι, να γίνουν τέκνα Θεού. Δηλαδή να αναγεννηθούν. Γι' αυτό και παρακάτω λέει ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, ότι εάν της δε γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, όπως διαβάσαμε, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, διότι το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρξ και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Άρα απαραίτητη προϋπόθεση πρώτη για την αρπαγή της Εκκλησίας είναι να δεχτούμε, να δεχόμαστε τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, να δεχόμαστε τη διδαχή του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και να δεχόμαστε το μυστήριο της ευσεβίας που είναι μέγα, ότι ο Θεός ήλθε εν σαρκή. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι τριαδικός, το σύμβολο της πίστεως. Να μην είμαστε δηλαδή αιρετικοί. Ότι ο Θεός είναι τριαδικός, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο. Ότι ο Λόγος εσαρκώθηκε, έγινε σάρξ και έγινε Ιησούς ο Ναζωραίος. Και ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, διότι είναι το όνομά Του το πρώτο, Εμμανουήλ, ο Θεός μεθυμών, αλλά είναι Θεός αληθινός. Και το δεύτερο όνομά Του είναι Ιησούς, που σημαίνει σωτήρας, και άνθρωπος τέλειος. Γι' αυτό είναι και μόνος μεσίτης. Γιατί σαν Θεός μπορεί να πλησιάσει τον Άγιο αιώνιο Θεό, και σαν άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τον αμαρτωλό άνθρωπο και να του συμφιλιώσει, καθώς με τη θυσία του και το αίμα του και το λόγο του αγιάζει και καθαρίζει τον άνθρωπο, τον καθιστά Άγιο για να μπορεί να έρθει σε επαφή με τον Θεό και τον Θεό για να μπορεί να έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο. Όποιος λοιπόν δέχεται τον Ιησού Χριστόν, πρώτον, δεύτερον, αναγεννηθεί, καθώς λέει ο Απόστολος Πέτρος, ευλογητός ο Θεός, να το διαβάσω από μέσα στην πρώτη του επιστολή, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού, αναγέννησεν ημάς εις ελπίδαν ζώσαν, δία της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής, δι' ημάς, οι οποίοι εμείς με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Άρα λοιπόν, η δεύτερη προϋπόθεση για την αρπαγή της Εκκλησίας είναι η αναγέννηση.
Αλλά δεν τελειώνουν εδώ οι προϋποθέσεις. Η τρίτη προϋπόθεση είναι, αφού μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα και εις κληρονομία άφθαρτον, αμίαντον και αμάραντον, μας φυλάτει, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως. Η σωτηρία τελικά που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί τον έσχατο καιρό. Είμαστε αναγεννημένοι σε ελπίδα ζώσα και περιμένουμε την οριστική μας σωτηρία, την υιοθεσία μας με την αρπαγή της Εκκλησίας. Όταν δηλαδή θα αναστηθούμε. Αυτό που λέει το σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άρα λοιπόν πρέπει να φυλατώμεθα από τον Θεό, αλλά δια της δικής μας πίστεως. Όπως και ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, ότι πρώτον τον αγώνα των καλών ηγονίστην, δεύτερον το δρόμο με τελείωσα και τρίτον την πίστη μου διατήρησα. Αυτές είναι οι τελευταίες προϋποθέσεις, η τρίτη προϋπόθεση για να εισέλθει κάποιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί και ο Απόστολος Παύλος ακόμη λέει, ξαναλέω, επαναλαμβάνω, τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα και εξ αυτού δεν μου μένει τώρα παρό της δικαιοσύνης στέφαλος, τον οποίον ο δίκαιος κριτής θα μου δώσει εκείνη την ημέρα. Είναι έτοιμος, είναι βέβαιος ότι θα πάει στον ουρανό, είναι βέβαιος ότι θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας εκ των αποθανόντων εν Χριστώ, επειδή τον αγώνα ηγονίστην, το δρόμο ετελείωσα και την πίστη διατήρησα. Άρα λοιπόν είναι η τελευταία προϋπόθεση, οι τρεις αυτές, τα τρία αυτά χαρακτηριστικά που ο άνθρωπος πρέπει να έχει για να είναι έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο αγώνας ο καλός είναι ο αγώνας του χριστιανού, του αγιασμού και της καθαρότητος. Ο δρόμος είναι αυτό το οποίο ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Μάλιστα στην Εφεσίους, επιστολή προς Εφεσίους, το λέει πολύ καθαρά και να το διαβάσω με τη χάρη του Χριστού μας. Διότι κατά χάριν είστε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο Θεού το δώρον, διότι αυτού ποίημα ήμεθα του Θεού, κτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε εν αυτής. Περπατάμε στην οδόν του Κυρίου, στη βουλή του Κυρίου, στα σοδούς του Κυρίου. Και αυτός ο δρόμος μας έχει τρία χαρακτηριστικά μέσα στα οποία ο άνθρωπος του Θεού περπατάει. Πρώτον, τα οροθέσια της κατοικίας του και της φυσικής και της πνευματικής. Η φυσική κατοικία είναι το σπίτι μας, που μένουμε, που θα μείνουμε, πώς θα μείνουμε, την οικογένειά μας, τη γυναίκα που θα πάρουμε, τον άντρα που θα πάρουν οι κοπέλες, τα οροθέσια δηλαδή της κατοικίας, της φυσικής, αλλά και τα οροθέσια της κατοικίας πνευματικής, γιατί η κατοικία μας εμάς είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, η Εκκλησία του Θεού. Σε ποια εκκλησία τοπική μας προσθέτει ο Χριστός? Γιατί ο Χριστός προσθέτει κάθε μέρα τους σωζωμένους στη δική του εκκλησία. Αλλά σε ποια από όλες? Γιατί μέσα σε αυτή την εκκλησία που ο Χριστός θα σε προσθέσει, εκεί θα σε φυλάξει, εκεί θα σε ευλογήσει, εκεί θα σε ευξήσει, εκεί θα σε οικοδομήσει και εκεί θα εργαστείς. Για να εισέλθεις πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Και το τρίτο χαρακτηριστικό του δρόμου που πρέπει να ακολουθούμε είναι τα έκτακτα συμβάντα, τα οποία κατά συγκυρίαν παρουσιάζονται στη ζωή μας, όπως λέει η Γραφή, και μας οδηγεί ο Θεός, γι' αυτό λέει κατά συγκυρία, με το θέλημα του Θεού, μπροστά από έργα καλά, τα οποία εμείς πρέπει να τα πράττουμε. Και τέλος, να διατηρήσουμε την πίστη μας. Η διατήρηση της πίστης δεν είναι απλό πράγμα, γιατί απέναντί μας έχουμε το διάβολο, τον κόσμο και την καρδιά μας ακόμη, που είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, που μάχονται. Το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου που ο Θεός βάζει στην καρδιά μας, το φρόνημα του Χριστού, μάχονται να μας γκρεμίσουν την πίστη για να χάσουμε το δρόμο μας και να μην μπορούμε να αγωνιζόμαστε και τον αγώνα τον καλό. Βέβαια, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτά που λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και είναι πάρα πολύ σοβαρά, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον πρώτα, που λέγει
Δεν θέλεις έλθει στη βασιλεία των ουρανών τελικά πάσο λέγον Κύριε Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Γιατί πολλοί θα πούνε εκείνη την ημέρα Κύριε Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το όνομα σου και εν το όνομα σου εξεβάλλουμε δαιμόνια και εν το όνομα σου κάνουμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι δεν σας εγνώρισα, φεύγετε από εμού η εργαζόμενη την ανομία. Επειδή στο Θεό τα πάντα είναι φανερά, δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, γι' αυτό και ο Θεός μπορεί να πει σε γνωρίζω ή σε προγνωρίζω. Γνωρίζω από την αρχή όλη σου τη ζωή. Άρα λοιπόν δεν θα μας πάει στον ουρανό εάν προσευχόμαστε, αν λέμε Κύριε Κύριε, ούτε αν έχουμε και χαρισματική ζωή ακόμη, δια Πνεύματος Αγίου. Όχι μόνο αναγεννημένη, αλλά και με χαρισματική ζωή. Να προφητεύουμε, να κάνουμε θαύματα πολλά και να εξεβάλλουμε δαιμόνια. Και επειδή αυτή η χαρισματική ζωή είναι προφητευμένο και αποδεδειγμένο ότι υπήρχε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία η έκχυση του Αγίου Πνεύματος, η πρώιμος βροχή, και θα υπάρχει και στην έσχατη, την τελευταία Αποστολική Εκκλησία, η όψιμος βροχή, όπου θα εμφανίζονται έντονα χαρισματικά, έντονη χαρισματική ζωή στους ανθρώπους της Εκκλησίας, που αυτό όμως δεν εξασφαλίζει την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά τι εξασφαλίζει την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών, ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου εν της ουρανής. Και το εξηγεί. Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους, το Ευαγγέλιο του Χριστού, και πράττει αυτούς, αυτόν θα τον ομοιώσω, λέγει ο Χριστός, με άντρα φρόνιμο, να οι πέντε φρόνιμες παρθένες, με άντρα φρόνιμο, ο οποίος οικοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Ο φρόνιμος λοιπόν που οικοδομεί την οικία αυτού πάνω στην πέτρα είναι αυτός ο οποίος ακούει, αλλά όχι μόνο επιλύσμων ακροατής, αλλά εκτελεστής του λόγου και πράττει αυτούς. Ακούει τους λόγους τούτους, τους λόγους μου τούτους και πράττει αυτούς. Γιατί θα κατέβει η βροχή, θα έρθουν οι ποταμοί, θα πνεύσουν οι άνεμοι, θα προσβάλλουν την οικία εκείνη εξάπαντος και η οικία δεν θα πέσει γιατί είναι οικοδομημένη πάνω στην πέτρα. Όμως αυτός που ακούει, να ο χριστιανός, οι πέντε μπορές παρθένες, ο χριστιανός που ακούει τους λόγους μου και δεν πράττει αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άντρα μωρό, οι πέντε μωρές παρθένες, ο οποίος οικοδόμησε την οικία αυτού, έχει στην πέτρα αλλά στην άμμο. Γιατί ακούει αλλά δεν πράττει το θέλημα του Θεού. Δεν περπατάει στο λόγο του Θεού. Ζει κατά το πνεύμα, με χαρισματική ζωή, αλλά δεν περπατάει κατά το πνεύμα. Δεν έχει το πνεύμα του Χριστού και όσοι δεν έχουν το πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Δεν έχουν το φρόνημα του Χριστού. Δεν είναι υποτεταγμένοι στο λόγο του Θεού. Δεν είναι υπάκουοι στις εντολές στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά κάνουν ό,τι θέλουν. Ερμηνεύουν αυτοί και εξηγούν αυτοί. Δεν διαβάζουν και εκτελούν. Δεν ακούν το Λόγο του Θεού και πράττουν, ακούν το Λόγο του Θεού, σκέφτονται και κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί μοιάζουν με μωρό άνθρωπο ο οποίος οικοδομεί στην άμμο. Με αποτέλεσμα θα κατέβει η βροχή, θα έρθουν οι ποταμοί, θα πνεύσουν οι άνεμοι, θα προσβάλλουν την οικία και η οικία αυτή θα πέσει και η πτώση αυτής θα είναι μεγάλη. Άρα λοιπόν, το χαρακτηριστικό το επόμενο είναι υποταγή, υπακοή στο Λόγο του Θεού, όπως μας το περιέγραψε ο Απόστολος Πέτρος, τον αγώνα των καλών εικονίστην, ο Απόστολος Παύλος, τον αγώνα των καλών εικονίστην, το δρόμο τελείωσε και την πίστη διατήρησα. Τώρα όμως, να δούμε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, το βασικό ερώτημα, όσοι δεν έχουν Πνεύμα Άγιο, θα λάβουν μέρος, μόνο όσοι έχουν Πνεύμα Άγιο θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε ναι ή όχι σε κανένα τρόπο, με κανένα τρόπο. Εκείνο όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι αδύναμος και δεν μπορεί να εκτελέσει και να εκπληρώσει το Λόγο του Θεού και να περπατήσει το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τι είπε στους μαθητάς όταν του είπαν «Κύριε, τάχανε το καιρό τούτο αποκαθιστάνει στη Βασιλεία εις τον Ισραήλ» και τους απάντησε
Δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο πατέρας έθεσε στην αντίαν αυτού η εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιο εφημάς και τότε θα μπορείτε να είστε μάρτυρες και στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και στη Σαμάρια και στο εσχάτο της γης. Άρα το έργο του Θεού δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Περιμένετε, τους είπε. Περιμένετε έως σου λάβετε δύναμη εξύπνους όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω σας. Περιμένετε και περιμένανε. 10 μέρες μετά την Ανάληψη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και την 50η ημέρα ήρθε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τότε και κήρυξαν και έζησαν χριστιανικά. Ο ληστής εισήλθε στη Βασιλεία των Ουρανών αφού δεν έλαβε Πνεύμα Άγιο. Βεβαίως υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού ένας νόμος πνευματικός απαράβατος, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Και μέσα στα 2000 χρόνια αυτά που δεν υπήρχε χαρισματική ζωή, γιατί εκτός από την πρώιμο βροχή στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν υπάρχει βροχή παρά μόνο η όψιμος βροχή στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, σε όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι σώζονταν όταν έλεγαν δια του θανάτου, με το θάνατό τους, με την κίνησή τους, όταν έλεγαν Χριστέ μου σώσε μας. Και έτσι σώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Η αρπαγή της Εκκλησίας όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα. Στην αρπαγή της Εκκλησίας πρέπει να είσαι έτοιμος. Γίνεστε έτοιμοι, φωνάζει ο Λόγος του Θεού. Διότι καθήν όραν δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και μάλιστα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον λέει και κάτι που είναι ακόμη πιο πολύ σοβαρό. Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη της αρπαγής της Εκκλησίας. Διότι σαν παγίδα θα έλθει σε όλους τους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Σε όλους τους ζώντας δηλαδή. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι, εμπατή καιρό, δια να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση και έτσι να σταθείτε μπροστά στον Υιόν του ανθρώπου. Άρα λοιπόν η εντολή του Κυρίου μας πάντοτε είναι προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε να μην εισέλθετε στον πειρασμό. Η αρπαγή της Εκκλησίας είναι κάτι το τρομακτικό, το μοναδικό γεγονός που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού και όπως είπαμε και λέει στην επιστολή προς Θεσσαλονική στη δεύτερη ο Απόστολος Παύλος ότι δεν θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος εάν δεν φύγει, εάν δεν εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων, ο εμποδίζων, ο κατέχων και το κατέχων σήμερα. Και αυτός που εμποδίζει σήμερα το διάβολο να αποκαλύψει τον Αντίχριστο, ο οποίος εργάζεται μυστηριωδώς, είναι το Πνεύμα του Άγιο, η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός και μέλη του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι εμείς. Γεμάτη με το Πνεύμα του Άγιο. Αυτός που κατοικεί μέσα μας, λέγει ο Θεός, λέγει ο Λόγος του Θεού, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Άρα λοιπόν, εμποδίζεται ο διάβολος να αποκαλύψει το δούλο του τον Αντίχριστο και εμποδίζεται από την Εκκλησία που όπως είπαμε είναι το σώμα του Χριστού, κεφαλή ο Χριστός και εμείς όλοι μέλη του σώματος αυτού γεμάτοι από το Πνεύμα το Άγιο. Θα πρέπει να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων τώρα και ύστερα να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Άλλωστε η περίοδος της αρπαγής της Εκκλησίας είναι περιγεγραμμένη ακριβώς. Καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου, οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο. Αυτές ήταν οι ασχολίες των ανθρώπων μέσα στο καθήν ώραν δεν στοχάζεστε. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο. Ό,τι μπορούσαν έκαναν. Τρώγανε, πίνανε, παντρευόντουσαν μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε
εισήλθε εις την Κιβωτόν με οδηγία Θεού, με αποκάλυψη Θεού, αφού έκτισε την Κιβωτό εισήλθε και τότε ήρθε ο κατακλυσμός και απόλυσε άπαντας, που είναι η οργή του Θεού. Η εφταετία του Αντίχριστου δεν είναι δοκιμασία, ώστε όπως δοκιμάστηκε η Εκκλησία με τους διωγμούς, θα δοκιμαστεί από τον Αντίχριστο. Όχι, δεν είναι δοκιμασία. Είναι οργή Θεού. Και ο Θεός τους δικούς του ανθρώπους τους βγάζει πριν αποκαλυφθεί η οργή του Θεού. Όπως έγινε στην εποχή του Νόε. Και όπως έγινε και στην εποχή των Σοδόμων και των Γομόρων. Ομοίως, λέει η Γραφή, καθώς έγιναν τες ημέρες του Λότ. Οι άνθρωποι τότε, εν τες ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, υγόραζον, υπόλουν, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Εδώ δείχνει ένα διαφορετικό πολιτισμό κιόλας. Πριν τον Νόε, έτρωγον, έπινον, ενύφευον, ενυφεύοντο. Γιατί ήταν θεσπισμένος ο γάμος από το Θεό. Αλλά δεν αγόραζαν, δεν πουλούσαν, δεν εφύτευαν, δεν οικοδομούσαν. Ήταν άλλη η ζωή του κόσμου τούτου. Μόνο έτρωγον, έπινον, ενύφευον και ενυφεύοντο. Και ήρθε η οργή του Θεού με τον κατακλυσμό του Νόε. Αλλά την εποχή του Λότ, οι άνθρωποι που ήταν πολλά χρόνια αργότερα και έτρωγαν και έπιναν και αγόραζαν και πουλούσαν και φύτευαν και οικοδομούσαν. Μέχρι την ημέρα που εξήλθε από την οργή του Θεού με παρακυρίου, με το θέλημα του Θεού, με τους αγγέλους που έστειλε ο Λότ από Σοδόμων, και τότε ήρθε η οργή του Θεού και έβρεξεν πυρ και θείον απ' ουρανού και απόλυσεν άπαντας. Και συνεχίζει ο λόγος του Θεού. Ως αυτός θα είναι και καθήν ημέρα ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα, το διαβάσαμε, όποιος ευρεθεί στο δώμα και τα σκεύη αυτού στην οικία, να μην κατεβεί για να λάβει αυτά, και όποιος είναι στο άγχρο, ομοίως να μην επιστρέψει στα πίσω. Και εδώ είναι το εδάφιο κλειδί. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Σας λέγω δε ότι εν τη νυχτή εκείνη θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης, ο ένας παραλαμβάνει το άλλος αφήνεται. Πέντε φρόνιμες δηλαδή παρθένες και πέντε μωρές. Δύο σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Αυτός που παραλαμβάνεται είναι ο έτοιμος και αυτός που αφήνεται είναι αυτός που δεν είναι έτοιμος. Δύο γυναίκες θα αλέθουν ομού, έξω στο εκεί που θα αλέθουν το στάρι, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Την ίδια στιγμή. Αυτό δείχνει ότι θα είναι παγκόσμια μια στιγμή. Άλλοι θα κοιμώνται, άλλοι θα αλέθουν και άλλοι θα είναι στον αγρό. Και δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Ποιοι θα παραληφθούν, οι έτοιμοι. Ποιοι θα φεθούν, αυτοί που δεν είναι έτοιμοι. Ποτέ δεν σας γνώρισα. Άρα λοιπόν, στο ερώτημά σου, ακριβώς, θα αρπαχθούν όσοι δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Η απάντηση είναι ότι θα αρπαχθούν οι έτοιμοι, αλλά για να είναι κανείς έτοιμος, πρέπει να έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να μπορεί να περπατάει, να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα, να τελειώνει το δρόμο του Θεού που έχει ετοιμάσει για αυτόν, τα έργα που έχει προετοιμάσει ο Θεός για αυτόν, και να έχει διατηρήσει την πίστη. Αυτά και γι' αυτά ο Θεός μας δίνει τη δύναμη του, με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα, που η δύναμη του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιο, αλλά και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού προς σωτηρία. Ποιοι λοιπόν θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας? Οι χριστιανοί πρώτον, οι αναγεννημένοι δεύτερον και οι έτοιμοι τρίτον. Και οι έτοιμοι είναι και μπορεί να είναι έτοιμοι μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο δεν θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό. Ο Χριστός μόνο το ξέρει αυτό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε εμείς είναι οι έτοιμοι. Αν κάποιος μπορεί να είναι έτοιμος χωρίς να έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, βεβαίως θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά ο Θεός για να μας βοηθήσει να είμαστε έτοιμοι, μας δίνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να είμαστε πιο βέβαιοι, θα έλεγα, πιο εξασφαλισμένοι. Γιατί με το Πνεύμα το Άγιο και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα μπορούμε να περπατάμε ακριβώς στο Λόγο του Θεού, μη ως άσοφοι αλλά σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες,
Η ώρα μας τελείωσε, η εκπομπή μας τέλειωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην άλλη μας εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα μέσα από την καρδιά μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού σε όλους σας. Ο Θεός να είναι μαζί σας.